Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω όλα τα προϊόντα τα οποία ξεχώρισα, μου άρεσαν, δεν μου άρεσαν το μήνα που μας πέρασε, το Νοέμβριο. Είναι το November Issue, δεν θυμόμουν πώς έχω ονομάσει πλέον τα αγαπημένα του μήνα τώρα που σας δείχνω όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια. Έχω τελειώσει κάποια δεν μου πολύ άρεσαν. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι και στις τρεις κατηγορίες. Και μου άρεσε και δεν μου άρεσε και το τελείωσα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με αυτά που ξεχώρισα, με αυτά που μου τέριαξαν, για να είναι ένα θετικό βίντεο. Ξεκινάω με ένα προϊόν από την εταιρεία Colourpop. Είναι ένα brow pencil και είναι στην απόχρωση Dope Taupe. Σας έχω κάνει ένα βίντεο με το unboxing από κάποια πραγματάκια που πήρα από την Colourpop. Θα σας έχω κάτω το link, θα σας το εμφανίσω κάπου εδώ. Αυτό το μολύβι με έχει ενθουσιάσει. Πήρα δύο αποχρώσεις, αλλά η Taupe είναι ιδανική για καστανές, γιατί δεν κοκκινίζει, είναι ένα πολύ πολύ ωραίο χρώμα. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχει μια τόσο λεπτή μυτούλα, οπότε μπορείτε να μιμηθείτε τις τριχούλες που κάνουν τα φρύδια μας και να μην είναι μια γραμμή, δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα φρύδια. Τα έκανα και εγώ παλιά, αλλά όχι τώρα, το εξελίσσουμε το πράγμα. Οπότε ναι, με μικρές κινήσεις κάνουμε τριχούλες και κυρίως εδώ μπροστά, είναι πάρα πολύ καλό. Και έχει ένα πολύ ωραίο σπούλι, είναι πάρα πολύ οικονομικό, είναι στα 5 δολάρια, περίπου 3,5-4,5 ευρώ ανάλογα με την ισοτιμία. Οπότε για αυτή την τιμή είναι ένα εξαιρετικό μολύβι. Έχω αρκετά κενά στα φρύδια μου και τα μολύβια τα τελειώνω μέσα σε 1-2 μήνες, οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή, μια πάρα πολύ καλή σχέση τιμής ποιότητας. Μ' άρεσε πάρα πολύ και όταν ξανακάνω παραγγελία σίγουρα θα πάρω ξανά αυτό το μολύβι. Πάμε πάλι σε μολύβι, μόνο μολύβια έχω να σας δείξω από μακιγιάζ, τι έχει γίνει. Πάμε πάλι σε μολύβι και είναι από την εταιρεία NYX και είναι το Wonder Pencil στην απόχρωση Light Clair. Είναι ένα multitasking μολύβι και αυτά τα προϊόντα με ξετρελαίνουν, τα προϊόντα τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε με άπειρους τρόπους. Αυτό το μολύβι το χρησιμοποιώ εγώ στην εσωτερική γραμμή των ματιών όταν θέλω να τα κάνω να φαίνονται λίγο πιο ξεκούραστα, λίγο πιο ζωντανά, λίγο πιο μεγάλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και κάτω από το φρύδι. Μ' αρέσει το matte highlighter κάτω από τα φρύδια. Όμως είναι ένα μολύβι το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σε κάποιες ατέλειες. Αν για παράδειγμα δεν έχετε σπυράκια και έχετε 1-2, μπορείτε με αυτό να πάτε πάνω στην περιοχή και να το καλύψετε. Και είναι πάρα πολύ ωραίο τώρα που κάνουμε αυτά τα έντονα χείλη ή με τα liquid lipsticks. Περιγράφεται πάρα πολύ ωραία τα χείλη σας και κάνει και τα χείλη να φαίνονται λίγο πιο... Πολύ σωστή τοποθέτηση. Κάνει τα χείλη να φαίνονται λίγο πιο σαρκώδη, λίγο πιο τα τονίζει το περίγραμμά τους, αλλά μπορείτε να διορθώσετε και το σχήμα τους. Για παράδειγμα, το δικό μου κάτω χείλος είναι λίγο πιο γεμάτο από την αριστερή πλευρά, οπότε το στρώνω λιγάκι με αυτό το προϊόν. Πάρα πολύ ωραίο. Άνοιξε κατάστημα, ανοίξει στη Θεσσαλονίκη και ανυπομονούμε να ανοίξει και στην Αθήνα. Και τώρα πάμε σε τι, πάμε σε skincare. Μία μάσκα που σας έδειξα στο Cult Beauty Haul είναι η αγαπημένη μου. Είναι από την εταιρεία Aesop, η Parsley Seed. Είναι μία μάσκα για βαθύ καθαρισμό. Τη βάζετε στο πρόσωπό σας, στεγνώνει και βλέπετε όλους σας τους πόρους να σχηματίζονται. Μ' αρέσει γιατί νιώθω ότι καθαρίζει την επιδερμίδα μου σε βάθος, αλλά δεν την ξηραίνει καθόλου, την αφήνει πολύ ωραία ενυδατωμένη. Και βλέπω διαφορά, βλέπω ότι όταν έχω κάποια αρμονικά σπυράκια κυρίως. Βλέπω μια πιο γρήγορη επούλωση σε κάποια σημάδια. Εξαιρετική μάσκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, στο δικό μου δέρμα έχει ταιριάξει πάρα πολύ. Βέβαια είναι skincare προϊόν, οπότε πρέπει να το δοκιμάσετε εσείς πάνω στο δέρμα σας. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα ταιριάξει τόσο καλά σε όλους. Τρομερή συσκευασία, τρομερή αισθητική στο Cult Beauty. Θα σας έχω και link από κάτω, θα σας έχω και το haul από κάτω. Και τώρα για να αλλάξουμε λίγο, πάμε σε ένα προϊόν που δεν μου άρεσε. Το είδατε πάλι στην Colourpop, είναι το μολύβι για τα μάτια, το Gel Cream Gel Liner και είναι στην απόχρωση Mr. Bing. Το χρώμα είναι φανταστικό, στο χέρι μου όπως είδατε και στο unboxing έγραφε πάρα πολύ ωραία. Μου το γράψατε και εσείς στα σχόλια, το είδα και εγώ ότι δεν γράφει τόσο καλά στα μάτια, είναι λίγο ξηρό στα μάτια και πρέπει να το πιέσετε και αυτές τις περιοχές δεν τις πιέζουμε. Δεν τις πιέζουμε, τις αφήνουμε στην ησυχία τους, κάνουμε και γραμμές και ρητίδες και όχι, δεν θα το χαλάσουμε αυτό για ένα μολύβι. Οπότε ναι, λιγάκι με απογοήτευσε το συγκεκριμένο. Θα το ζεσταίνω λίγο στο χέρι μου και θα το εφαρμόζω μετά, αλλά δεν ήταν αυτό που είδα όταν έκανα το swatch.
οπότε δεν θα το ξαναπάρω, δεν θα ξαναδοκιμάσω κάποιο gel cream από Colourpop, εκτός και είναι η απόχρωση και οι άλλες είναι καλύτερες. Αν έχετε δοκιμάσει κάποιο, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Αλλάζουμε πάλι, πάμε σε προϊόντα που μου άρεσαν και θα δούμε από την Kiehl's ένα προϊόν το οποίο με έχει ξετρελάνει. Σας έχω δείξει σε άλλα βίντεο ότι μου αρέσει πάρα πολύ το body butter, το body soufflé. Πώς λέγεται, μισό λεπτό. Βγες έξω! Ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ η Whipped Body Butter από Kiehl's. Είναι η Soy Milk and Honey, είναι μια υπέροχη κρέμα για το σώμα. Αφήνει το σώμα τρομερά ενυδατωμένο, αλλά αυτό το μήνα δοκίμασα το scrub από αυτή τη σειρά και αυτά τα δύο σε συνδυασμό μου έχουν κάνει ένα δέρμα απίστευτο. Το scrub είναι ένα πολύ καλό scrub γιατί δεν είναι πολύ σκληρό, είναι όσο απαλό χρειάζεται για να κάνεις μια καλή απολέπιση. Δεν αντέχω με τίποτα τα σκληρά scrub. Δεν μπορώ να νιώθω ότι τρίβω κάτι στο δέρμα μου και βγάζω την πρώτη στιβάδα του δέρματός μου, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία είναι soft και gentle, αλλά δεν κάνω τίποτα, είναι σαν να χαϊδεύεις το δέρμα σου. Αυτό είναι πολύ πολύ ωραίο scrub, μυρίζει υπέροχα, έχει την ίδια μυρωδιά με την κρέμα σώματος. Μένει η μυρωδιά στο σώμα, κάνει τρομερά ωραία απολέπιση και το χρησιμοποιώ σίγουρα 3 φορές την εβδομάδα. Περιέχει γάλα σόγιας, μέλι, jojoba oil, shea butter, almond oil, πολύ ωραία συστατικά, οπότε αυτά αφήνουν την επιδερμίδα πάρα πολύ ωραία ενυδατωμένη και όσο μπαίνει ο χειμώνας πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Ένα καλό scrub και μια ενυδατική κρέμα και θα έχουμε υπέροχο δέρμα όλο το χειμώνα. Και τώρα πάμε σε βερνίκια νυχιών, τα οποία μου άρεσαν και τα δύο πάρα πολύ. Το πρώτο είναι από Smith & Cult και είναι το Bitter Buddhist. Σας το είχα δείξει και αυτό στο Cult Beauty Haul. Είναι ένα εξαιρετικό βερνίκι, αξίζει απίστευτα πολύ τα χρήματά του. Θέλω σίγουρα να πάρω και άλλα βερνίκια από αυτή τη σειρά. Είναι υπέροχη συσκευασία αρχικά, είναι υπέροχο το χρώμα, πολύ προσεγμένα χρώματα, πολύ προσεγμένη φόρμουλα, δεν περιέχει όλα αυτά τα περίεργα χημικά τα οποία πλέον έχω ξεκινήσει και τα προσέχω. Μου είπατε όμως ότι υπάρχουν και στην Κηφισιά σε ένα κατάστημα, οπότε ναι, τα βρίσκουμε και Ελλάδα τα συγκεκριμένα. Και τώρα ένα προϊόν που το βρίσκουμε σίγουρα στην Ελλάδα, γιατί φτιάχνεται στην Ελλάδα, είναι ελληνικό προϊόν. Είναι από τον Κορέ και είναι το Nail Gel System Step 1 και Step 2. Είναι ημιμόνιμο μανικιούρ, αλλά με δύο προϊόντα μόνο, χωρίς χρήση λάμπας, το οποίο κρατάει για 10 μέρες. Μ' άρεσε πάρα πολύ το χρώμα, αυτό είναι το Nude Pink, είναι από τα αγαπημένα μου nude χρώματα, το βάζω παραπάνω από το OPI που σας είχα δείξει και σας είχα πει ότι είναι το τέλειο nude, όχι αυτό είναι το τέλειο nude, γιατί εγώ έχω ροζ υποτόνους, οπότε ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με την επιδερμίδα μου και ειλικρινά κρατάνε, δεν τα κράτησα 10 μέρες, δεν ξέρω αν κρατάνε 10 μέρες, αλλά μου κράτησαν 6 μέρες και το κράτησα γιατί ήταν το χρώμα πάρα πολύ ωραίο, αλλά για 6 μέρες το μανικιούρ μου ήταν υπέροχο, υπέροχο, δεν χρειάζεστε βάση, βάζετε μόνο το ένα προϊόν και μετά βάζετε το top coat και έτσι έχω σταματήσει να κάνω σελάκ, δεν χρησιμοποιώ λάμπα η οποία δεν είναι και ό,τι καλύτερο, οπότε αυτά τα δύο προϊόντα με έχουν σώσει. Και θα τελειώσω αυτό το βίντεο με το προϊόν το οποίο ανήκει και στις 3 κατηγορίες. Μου άρεσε, δεν μου άρεσε και το τελείωσα και είναι από τη Lancôme, είναι το Grandiose Liner, είναι αυτό το υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο eyeliner το οποίο μπορείτε να το κάνετε με όποια κλίση θέλετε, το έχει σχεδιάσει η Lisa Eldridge αν δεν κάνω λάθος. Τις πρώτες μέρες που το χρησιμοποιούσα το είχα λατρέψει, ήταν από τα καλύτερα, σας το έχω δείξει και σε αγαπημένα αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τα καλύτερα eyeliner που είχα δοκιμάσει, έγραφε υπέροχα, μαύρο, δεν αντέχω τα eyeliner τα οποία γυαλίζουν μόλις τα γνώσουν, οπότε αυτό το οποίο ήταν matte ήταν το αγαπημένο μου, είναι πάρα πάρα πολύ εύχρηστο, τις πρώτες μέρες το χρησιμοποιούσα συνέχεια, δεν κάνω συχνά eyeliner, αλλά με το συγκεκριμένο έκανα συνέχεια eyeliner, όμως μπαίνει στην κατηγορία δεν μου αρέσει και στην κατηγορία μου έχει τελειώσει γιατί στέγνωσε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν φταίει η φόρμουλα, δεν ξέρω αν θα την εξελίξουν, δεν ξέρω αν ήταν το δικό μου. Δεν μπορούσα να κάνω το δεύτερο μάτι εύκολα. Στέγνωνε, έβγαινε γκρι, δεν έβγαινε τόσο μαύρο όσο έβγαινε τις υπόλοιπες μέρες. Οπότε ναι, το τελείωσα γιατί δεν βγαίνει, δεν γράφει καθόλου και ήταν το μόνο. Τώρα γράφεις. Με δουλεύεις. Τόσο ανατροπή στο November issue. Όπως φαίνεται, δεν έχει στεγνώσει. Αλλά το ότι μου στέγνωσε λίγο για κάποιες μέρες, το βάζεις το έτσι ανάμεσα, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ και αν δω ότι μου κάνει κολπάκια πάλι θα σας το πω σε βίντεο. Αλλά δείτε εδώ πως γράφει. Γράφει τελείως μαύρα.
Δεν το πιστεύω. Δεν μου έχει ξανασυμβεί στα τόσα χρόνια που κάνω YouTube. Τα προϊόντα που θέλω να σας δείξω στα issues και στα αγαπημένα του μήνα τα βάζω σε αυτό εδώ το καλαθάκι και το είχα αφήσει τόσο καιρό εκεί μέσα, νομίζοντας ότι έχει τελειώσει. Οπότε τώρα θα το χρησιμοποιήσω ξανά και δείτε εδώ. Μάλιστα! Ωραία, τέλεια! Αυτό ήταν λοιπόν το November issue, ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν κάτι διαφορετικό εντελώς και για μένα, δεν το περίμενα ότι θα βγει τόσο διαφορετικό. Πατήστε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και κάντε subscribe, το κουμπάκι κάτω που λέει εγγραφή subscribe με βοηθάει πάρα πολύ, οπότε αν σας αρέσουν τα βίντεο μου και θέλετε να είστε πάντα ενημερωμένοι για το πότε ανεβαίνει νέο βίντεο, γιατί δεν έχω και σταθερό ωράριο, αυτές τις μέρες γίνεται ένας χαμός, οπότε αν κάνετε εγγραφή θα ξέρετε πότε ανεβαίνει νέο βίντεο. Να περνάτε υπέροχα και εμείς θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας!